Οι Επιτροπέ Αγώνα κατά των Διοδίων από όλη την Ελλάδα οργανώνουν ημερίδα με θέμα το σκάνδαλο των Διοδίων στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στη χώρα. Οι συμβάσει παραχώρηση των εθνικών μα οδών, το κοινωνικό αγαθό τη ελεύθερη μετακίνηση, η ανθρωπιστική κρίση, τα πρόστιμα και οι διώξει. Εξειδικευμένοι επιστήμονε, νομικοί, πολίτε και πολιτικοί συζητούν για τι συμβάσει παραχώρηση, την κατάργηση των νόμων ΡΕΠ ΑΒΟΡΗΔΗ και τι νέε μορφέ αγώνα κατά των Διοδίων το Σάββατο στι 10 το πρωί στο Αμφιθέατρο τη Διεύθυνση Μεταφορών Περιφέρεια Ατ Όπω τόνισαν τα μέλη τη εθελοντική ομάδα δράση νόμου Πιερία, ηλία Τσολακίδη και Δημήτρη Ιαννίδη, αμέσω μετά την κατάργηση των νόμων, θα αξιώσουν από τι παραχωρησιούχου εταιρείε χρήματα που εισπράχθηκαν παράνομα όπω υποστηρίζουν. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι ναι, θα καταργήσει το νόμο αυτό, για μα είναι το Α και το Ω. Ο νόμο αυτό πρέπει να καταργηθεί, είναι ντροπή, είναι αντιδημοκρατικό, και από τη στιγμή που θα καταργηθεί, θα δούμε κι εμεί πώς θα κινηθούμε ανάλογα. Είσαι. Πάντως να ξέρετε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις δραματικές. Εγώ προσωπικά θα απαιτήσω από την ε, εταιρεία να μου επιστρέψει τα χρήματα τα οποία έχει πράξει παράνομα παραπάνω όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ετοιμάζουμε πράγματι μια ομάδα, ε, κάποιους οι οποίοι θα συμμετέχουν για να καταφύγουμε στα δικαστήρια επιτέλους. Έπρεπε να το έχουμε κάνει, δεν το κάναμε, αλλά είναι δύσκολη... Είναι, είναι λίγο δύσκολο στη συγκρότησή του. Και μια ομάδα υποστήριξη αυτή τη ομάδα, η οποία θα συμβάλλει και οικονομικά. Mm -hmm. Δηλαδή θα γίνει υπό τη μορφή συμμετοχή, α πούμε, ένα mm -hmm. μικρό κόστο για τον καθένα, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα έξοδα, γιατί τα έξοδα ενό δικαστικού αγώνα για μα είναι πάρα πολλά. Για την εταιρεία μπορεί να, να φαίνονται πολύ mm -hmm. λίγα, mm -hmm. αλλά για μα α πούμε, σαν φυσικά πρόσωπα, είναι πάρα πολλά. Mm -hmm. Αλλά αυτό το έχουμε τάξει και στον εαυτό μα. Αυτό θα γίνει ε, μετά την και κατάργηση γίνει. του Αμέσως νόμου. Αμέσω τώρα. Επαδεύεται. Είναι, Είναι κείμενο συζήτηση στην Πανελλαδική. Ναι, το ετοιμάζουμε. Εμεί εμείς, προσωπικά είμαστε έτοιμοι. Αρκεί ας πούμε, και καλούμε και όλο τον κόσμο, αυτόν ο οποίο έχει άμεση εξάρτηση από τα διόδια, που θίγεται οικονομικά από τα διόδια, να επικοινωνήσει μαζί μα, να μα πλησιώσει, να του εξηγήσουμε τι ακριβώ θέλουμε να κάνουμε και να συμμετάσχει, αν θέλει, σε αυτό το νομικό αγώνα. Την ημερίδα οργανώνουν η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων Βορειοανατολικής Αττικής ενάντια στα Διόδια, η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Νομού Πιερίας με τη συμμετοχή Επιτροπής Αγώνα ενάντια στα Διόδια Λοκρίδας.